Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον ερευνητή στο Πανεπιστήμιο στο Όσλο, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς αρθρογράφους, πρέπει να το πω, στη δημόσια σφαίρα των εθνικών θεμάτων τα τελευταία χρόνια, τον κύριο Παναγιώτη Παύλο. Κύριε Παύλο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Όσλο, κύριε Σαχίνη, και να πούμε και καλή αρχή εκ νέου στην σεζόν για τις εκπομπές σας. Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Παύλο, θέλω, επειδή είστε από τους πρώτους που θα έλεγα ανέλησε μόταμο τη συνέντευξη αυτή, και όχι μόνο, γιατί μέσα στο τρίμερο ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επικνώσει τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Θέλω καταρχάς να μου πείτε, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική προσέγγιση. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή λέει ότι πάμε για λύση, ενώ ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει αυτό. Λέει ότι εξετάζουμε το πλαίσιο για το αν θα ανοίξει η συζήτηση για λύση. Ναι, να απαντήσουμε καταρχήν άμεσα σε αυτό το ερώτημα και να πάμε μετά σε άλλα σημεία που οριοθετούν το πλαίσιο, μιας και οι λέξεις αυτές, η οριοθέτηση και πλαίσιο, είναι πολύ αγαπητές και στον κύριο Γεραπετρίδη αλλά και σε όλο αυτό το σύστημα που είναι αυτή τη στιγμή σε οργασμό. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση, με την έννοια ότι αυτό που κάνει ο κύριος Γεραπετρίδης είναι στην ουσία να αναλύει αυτό που λέει λίγο πιο γενικευμένα ο Πρωθυπουργός. Διότι και ο Πρωθυπουργός έχει εκφραστεί σαφώς τον τελευταίο χρόνο, μάλιστα με υπαινιγμούς, σας θυμίζω εκείνη τη συνέντευξη στη σύζυγο του ανιψιού του στην Σία Κοσιόνη, όπου είχε μιλήσει για αναγκές, για κάποιες υποχωρήσεις, εν πάση περιπτώσει, για γενναιότητα κτλ. Άρα ξέρουν πολύ καλά και οι δύο γιατί μιλούν. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίδης το εξειδικεύει, μάλιστα μιλά για δύο διαφορετικά στάδια, και νομίζω αυτό είναι εύλογο και είναι και στη δική του προσπάθεια να, αν θέλετε, να καθησυχάσει τον κόσμο, διότι προφανώς έχει δημιουργήσει τεράστιο πάταγο αυτή όλη η μεθόδευση. Να κάνω μια επισήμανση. Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει μαζευτεί η συνέντευξη, στο ΔΕ ιστολόγιο του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχει αναρτηθεί. Πολύ σωστό, ήθελα να το πω και εγώ αυτό. Πράγματι, μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε τώρα, δεν έχει υπάρξει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου συνηθίζει ο Πρωθυπουργός, μάλλον ο Υπουργός Εξωτερικών, να αναρτά όλες τις συνεντεύξεις. Αυτή δεν έχει αναρτηθεί. Ενώ έχει αναρτηθεί η επόμενη, στην καθημερινή της Κυριακής, τη χθεσινή, όπου σωστά είπατε στην αρχή ήταν πολύ στρογγυλεμένη, και ο λόγος που αυτό δεν έγινε δεν είναι κάποια αμέλεια ή ότι δεν είχαμε τον χρόνο να την απομαγνητοφωνήσουν, είναι διότι σε αυτήν τη συνέντευξή του στον Παύλο Τσίμα της Παρασκευής το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών άθελά του προέβη όχι σε ατοπήματα αλλά σε αποκαλύψεις της μυστικής ατζέντας με την οποία διαβουλεύεται με την Τουρκία. Υπάρχει μία τάκα που έχει σηκώσει θύελα συζητήσεων. Τη διαβάζω, μότα μου. Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας, της υπερηφάνειας, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης. Αυτή είναι μία δήλωση ηρωικής αυτοπροβολής του κύριου Γεραπετρίδη, την οποία για να την ερμηνεύσει κανείς χρειάζεται πρωτίστως μία προσωπογραφία του ανδρός, δηλαδή χρειάζεται να γνωρίζει κάποια πράγματα όπως αυτά που άνθρωπος που στο παρελθόν είχε συνεργαστεί θεσμικά μαζί του και από προσωπική εμπειρία μαζί του μου μετέφερε τις προάλλες, δηλαδή ότι ο ίδιος είναι ένας υπερβολικά φιλόδοξος άνθρωπος με μία αυτοπεποίθηση στις ικανότητές του ότι είναι αυτές που του επιτρέπουν να λύσει κάθε πρόβλημα και ότι είναι ο καλύτερος όλων. Αυτό έχει σημασία διότι θα το δούμε και σε άλλα σημεία αυτής της τοποθέτησης. Επιπλέον ότι ο ίδιος θεωρεί ότι έρχεται να λύσει ένα ιστορικό πρόβλημα που κανείς τα προηγούμενα 20-21 χρόνια δεν κατόρθωσε να επιλύσει, και φυσικά πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του και μία, να το πω έτσι, διάθεση του ιδίου
να εμφανιστεί ως ο πατριωτικότερος των Ελλήνων, μιλώντας για αυτοπεποίθηση και περηφάνεια, ποιος αυτός ο οποίος διαπομπεύθηκε στο Πανελλήνιο, να το πω έτσι, δύο φορές με τις υποκλήσεις του στον Τούρκο Πρόεδρο σε διάστημα 9 μηνών πίσω. Δηλαδή είναι τραγέλαφος να έρχεται ένας άνθρωπος και να σου επικαλείται πατριωτικά, με υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση, την έγνοια του για το μέλλον της Ελλάδας και των Ελλήνων, τη στιγμή που ο ίδιος αφενός έκανε υποκλήσεις στον Τούρκο Πρόεδρο, αφετέρου δεν είχε το θάρρος να παραδεχτεί ότι ήταν μια λάθος κίνηση και προσπάθησε να το δικαιολογήσει, και όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να υπενθυμίζουν συνέχεια, αναφερόμενος και χρεώνοντας, ας πούμε, την κίνησή του στην παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια ελαφρώς καταθλιπτική τοποθέτηση αυτή, θα το έλεγα μάλιστα. Δηλαδή όταν ο άλλος σου λέει, εν προκειμένου ο Παύλος Τσίμας, ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο οποίος Βαγγέλης ο Βενιζέλος ξέρουμε πολύ καλά και τα καλά του και τα στραβά του, έχει μιλήσει για το σύνδρομο της Ζυρίχης και έρχεσαι και σηκώνει στο Γάντι. Και ίσως ξέρετε, κύριε Σαχίνη μου, είναι και ένας από τους λόγους που αυτή η συνέντευξη δεν ανέβηκε ποτέ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, διότι και ο Παύλος Τσίμας εκεί κατάλαβε ότι ήταν λάθος ερώτηση. Δηλαδή τον έβγαλε στη σέντρα. Και βλακωδός ο υπουργός είπε, ας θεωρηθώ και μειοδότης. Είναι τραγικό. Δεν έχει υπάρξει τέτοια δήλωση Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Υπάρχει και μία δεύτερη ρίση και θα τα δούμε μετά διεξοδικά, γιατί είναι πάρα πολλά, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι τρεις μήνες κάτω από τα ραντάρ, αλλά έχει ενδιαφέρον, όχι από εσάς. Ναι. Λέει λοιπόν στη συνέντευξη αυτή, εάν δεν λυθεί η μεγάλη μας διαφορά της οριοθέτησης, εννοείται ο Ζηφαλοκρηπίδας, τότε μακροπρόθεσμη ειρήνη και ευημερία δεν πρόκειται να υπάρξει στην περιοχή μας. Θέλω λιγάκι να σταθούμε, διότι αν την ακούσεις τη διατύπωση λες λογικό είναι αυτό. Είναι έτσι όμως? Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να δούμε ένα ευρύτερο ζήτημα, απότοκο του οποίου είναι αυτή η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη. Γενικώς βρίθη προβληματικών σημείων και όλη του αυτή η παρουσία στην Παρασκευή ήταν τραγική, με την έννοια ότι δείχνει πόσο επικίνδυνα άσχετοι άνθρωποι χειρίζονται τα εθνικά θέματα. Γιατί ο κύριος Ζαραπετρίτης είναι πράγματι άσχετος, και δεν το λέω υβριστικά, το λέω πραγματιστικά. Όταν λες, και δεν το έχει πει μόνο αυτός, έχουν φτάσει και οι σύμβολοι του Πρωθυπουργού να τον βάζουν να το λέει λίγο πολύ, γιατί επειδή ο Πρωθυπουργός είχε δεχθεί πάρα πολλές πιέσεις στην χρήση της διατύπωσης, της διευθέτησης των θαλασσίων ζωνών, της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, και το ερώτημα που του είχε τεθεί είναι, με ποιες θαλάσσιες ζώνες, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί ξέρουμε ότι από το δίκαιο της θάλασσας οι θαλάσσιες ζώνες που προσδιορίζονται συμπεριλαμβάνουν ως μία από αυτές και τα εθνικά χωρικά ύδατα, την Αιγαλίτιδα ζώνη. Άρα όταν εσείς μας λέτε ότι θέλετε να συζητήσετε και να διευθετήσετε τις θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία, εννοείται και τα χωρικά μας ύδατα? Διότι έχουμε υποψίες γι' αυτό τη στιγμή που δεν τολμάτε ούτε να ανοίξετε τη συζήτηση για επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Άρα, επειδή ασκήθηκε αυτή η πίεση στον Πρωθυπουργό, σας θυμίζω ήδη από το 2021 υπήρχε μια ένταση, μια αντίστοιξη μεταξύ Μαξίμου και Υπουργείου Εξωτερικών, επί τότε Υπουργείας Νίκου Δένδια, ο οποίος μιλούσε σταθερά πλην αλλαγής των εξαιρέσεων για Υφαλοκρηπίδα ΟΣ, και ο Πρωθυπουργός του επιτελείου του, η κυρία Μπούρα και η κυρία Σουρανή τότε, γράφανε διαρκώς για θαλάσσιες ζώνες. Επειδή λοιπόν έγινε μεγάλη φασαρία, αποφασίσαν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού να ρίξουν το βάρος αποκλειστικά στην Υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ, να μιλάνε δηλαδή μόνο για αυτές, με έναν τρόπο όμως, επιτρέψτε μου να πω, άγαρμπο και άτσαλο, κατά το ότι έχουν φτάσει να αναγάγουν αυτή τη διαφορά στη ρητορική τους, διότι πρόκειται για ρητορική απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι αυτό που λένε. Γιατί δεν έχει καμία λογική και δεν έχει και κανένα έρισμα ούτε ιστορικό, ούτε πολιτικό, ούτε γεωπολιτικό. Γιατί δεν έχει έρισμα? Διότι όταν μιλάς τόσο έντονα και υπερτονίζεις τη διαφορά Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, καταλήγεις στο τέλος να αποκαλύπτεις ότι υπάρχει ένας δόλος, αυτό που εγώ χαρακτήρισα προχθές γεραπετρίτιο δόλο,
αλλά ο κύριος Γεραπετρίτης είναι απλώς ο εκτελεστής, δηλαδή για μένα σε αυτά είναι μια μαριονέτα, δεν είναι ηθήνωνος. Ο Γεραπετρίτης δόλος λοιπόν ποιος είναι? Ότι κάνεις αντιστροφή της αιτιακής, της αιτιόδους σχέσης. Δηλαδή όταν έχεις ένα αίτιο παράγεται ένα αιτιατό. Mm-hmm. Όταν πεις ότι το αίτιο των ελληνοτουρκικών προβλημάτων, γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και αυτό είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης στη συνέντευξη Verbatim, όπως το αναφέρατε. Το αίτιο λοιπόν των ελληνοτουρκικών προβλημάτων είναι η μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Αυτό τι σημαίνει λογικά? Λογικά σημαίνει ότι εφόσον λύσουμε, αν δεχθούμε ότι αυτό είναι το αίτιο, εφόσον λύσουμε το ζήτημα της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, καταργούνται και τα προβλήματα των ελληνοτουρκικών. Είναι όμως έτσι αυτό? Δεν είναι, διότι αυτό το οποίο έχουν κάνει είναι ότι έχουν αντιστρέψει τη σχέση αιτίου-αιτιατού, διότι η μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ με την Τουρκία είναι απλώς ένα αιτιατό του προβλήματος. Σωστά. Το πρόβλημα είναι ότι τόσα θέματα. Η Τουρκία, ναι. Μα η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την ελληνικότητα του Αιγαίου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι τόσο απλό. Η θάλασσα των ίσων, όπως λέει. Μάλιστα. Η θάλασσα των ίσων και ξέρετε κάτι, από την Παρασκευή έχω αρχίσει να υποψιάζομαι, διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κάνει μυστική διπλωματία, αποκρύπτει τον ελληνικό λαό. Όλα όσα συζητάει, γι' αυτό και πέφτουν και σε αντιφάσεις. Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι ότι ενδέχεται να υπάρχει συζήτηση στις μυστικές συζητήσεις που κάνουν, ακόμη και κάποια τροποποιητική χρήση του ονόματος για το Αιγαίο. Μην το αποκλείσετε αυτό, ότι κάποιοι το έχουν ρίξει στο τραπέζι. Λίγο ακραίο μου φαίνεται, αλλά... Κοιτάξτε, θέλω και λίγο τεχνικά, διότι είπε ότι έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο. Δεν είναι απλό, γιατί εδώ είναι μερική οριοθέτηση με μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη, εξαφάνιση νησίδων, υπέρηξη της Κρήτης. Φτάνει μέχρι το μισό της Ρόδου, θέλω να θυμίσω αυτή η οριοθέτηση, και έχουμε πει ότι μένει και για το μέλλον. Αν εσύ την εμφανίζεις ως πλήρη οριοθέτηση, λεκτικά τουλάχιστον, σημαίνει ότι τι, πέρα από τη γραμμή αυτή έχει λόγο η Τουρκία και γι' αυτό έχει σταματήσει πριν τον 28ο μεσημβρινό. Δεν είναι έτσι απλό να λες ότι έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σαχίνη, και να είστε βέβαιος ότι είναι θέμα χρόνου, λίγων 24ωρων ή ωρών, να βγει το γραφείο του κυρίου Γεραπετρίτη και να παρέχει διευκρινήσεις, να πει ότι παρεμηνεύτηκαν οι δηλώσεις μου. Είναι ζήτημα χρόνου αυτό. Ποτέ εγώ δεν είπα ότι έχει τελειώσει το θέμα της οριοθέτησης με την Αίγυπτο. Ήταν μια διατύπωση η οποία ξέφυγε. Πλην όμως, είναι όντως έτσι και θυμίζω ότι, και αυτό πρέπει να το πούμε, διότι ξέρετε βγαίνουν και διάφοροι άνθρωποι τώρα οι οποίοι προσπαθώντας μέσα στο πανικό τους να καλύψουν αυτά τα φοβερά σφάλματα, δηλαδή αυτά είναι ερεστεχνισμοί χειρίς του είδους, γι' αυτό σας είπα ότι είναι άσχετος πλην ο άνθρωπος. Προσπαθώντας λοιπόν να καλύψουν αυτά τα φοβερά σφάλματα έναντι μιας κριτικής η οποία ήδη είναι εν εξελίξει, όπως τονίσατε, και θα συνεχίσει να είναι έντονη, βγαίνουν και κατηγορούν και λένε ότι δεν καταλαβαίνετε τι είπε ο Υπουργός και το ένα και το άλλο. Είναι σαφές ότι η διατύπωση του Υπουργού, αυτό που είχε στο μυαλό του δηλαδή και έβγαλε, γιατί το πρώτο πράγμα που λέει η γλώσσα μας είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Η αλήθεια είναι αφιλτράριστη πάντα. Βγαίνει αυτόματα. Όταν βγαίνεις λοιπόν και λες ότι έγινε η γενική οριοθέτηση με την Αίγυπτο και απομένει με τις άλλες χώρες και κυρίως με την Τουρκία, αυτό είναι μία επιβεβαίωση όλων εκείνων των έμπειρων κριτικών φωνών που ήδη πριν, όταν είχαν αντιληφθεί ότι η Ελλάδα πηγαίνει με επί Υπουργίας Δένδια σε άρον-άρον μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο για να χτυπήσει και για να ακυρώσει το Τούρκο-Λιβικό, χαρίζοντας μάλιστα και τεράστια έκταση ελληνικής δυνάμεια ΑΟΣ στην Αίγυπτο προκειμένου να την πείσει να υπογράψει τη δεδομένη στιγμή, επαληθεύονται λοιπόν και δικαιώνονται αυτές οι φωνές που λέγαν τι? Λέγαν το πολύ απλό ότι γιατί η μερική οριοθέτηση? Γιατί δεν τελειώνεται τη δουλειά? Και γιατί το έχει πει Ρόδο έξω? Μάλιστα, το έχει πει ο αποκαλούμενος και πατέρας της ελληνικής ΑΟΣ, ο κ. Καριώτης, με πιο χοντρό ιδέα τρόπο. Εγώ μερικές οριοθετήσεις ή αλακάρτ
επέκταση χωρικών υδάτων δεν το έχω ξαναδεί. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, δεν το έχω ξαναδεί. Ή την κάνεις, δεν την κάνεις. Και είχε πει μάλιστα γιατί αφήσαμε μέχρι τον 28ο. Κοιτάξτε, επειδή το είπατε σωστά εσείς, η διατύπωση όμως είναι πολύ συγκεκριμένη. Λέει, οριοθετήθηκε η ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Και απομένει να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση με άλλες γειτονικές χώρες. Τελεσίδικα. Ακριβώς. Δεν είναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Και είναι το ένα έβδομο. Γι' αυτό και θα βγει να το διαψεύσει, επειδή σαν νομικός ξέρει ότι η έννοια του τελεσίδικου. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά ως φιλόσοφος διαβάζω φιλοσοφία του δικαίου και μελετώ και τις νομικές έννοιες. Αλλά γνωρίζουν οι νομικοί ότι η έννοια του τελεσιδίκου δεν μπορείς να την προσβάλλεις. Δηλαδή δεν είναι απλώς κάτι το οποίο είναι ανυπόστατο ή είναι ακυρώσιμο. Έχει τελεσιδική, έχει κλείσει το θέμα. Άρα αν είναι αγκασμένος ο υπουργός των εξωτερικών και είναι θέμα χρόνου, πιστέψτε με, να βγει και να παρέχει κάποια διευκρινιστική δίθεν δήλωση, η οποία όμως θα είναι ένα επιπλέον ψέμα πάνω στο ήδη μεγάλο άθροισμα ψεύδους το οποίο ο ίδιος στοκίζει. Μάλιστα. Και θέλω πριν πάμε μετά αναλυτικά και μία ακόμη στροφή που μου έκανε εντύπωση, διότι ήσασταν από αυτούς που είχε βγει στα κάγκελα όταν άνοιξε το θέμα των θαλασσίων πάρκων, θέλω να το υπενθυμίσω αυτό. Ο Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του λέει, γίνεται μελέτη, διαβάζω μόταμό το τι δήλωσε, γίνεται μελέτη για χάραξη ορίων στα θαλάσσια παρκά επί τη βάση περιβαλλοντικών κριτηρίων και όχι πολιτικών. Με συγχωρείτε κύριε Παύλο, το ερώτημα είναι πολύ απλό. Δηλαδή δεν γίνεται χάραξη ορίων με βάση τα κριτήρια κυριαρχίας της χώρας, αλλά με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια. Και τότε υπάρχει ένα ερώτημα. Πού θα γίνουν αυτά τα πάρκα? Σε κανένα ιδεατό χώρο χρόνο πολλαπλών διαστάσεων που δεν ανήκει σε κανέναν? Αυτά τα πάρκα θα γίνουν στην υπάρχουσα κυριαρχία των 6 ναυτικών μιλίων, που αναγκαστικά θα οδηγήσει σε τμηματικά μικρά παρκάκια. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για ενοποιημένα πάρκα τη στιγμή που δεν έχεις επεκτείνει τουλάχιστον στο κεντρικό Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή έχεις ένα χωράφι, είναι σαν να έχεις σε μια έκθεση κάποιων στρεμάτων τετραγωνικά μέτρα ιδιοκτησίας εδώ και εκεί σκόρπια. Και τα υπόλοιπα ενδιάμεσα, ενώ δικαιούσε από το διεθνές δίκαιο να τα κλείσεις και να τελειώνει το χωράφι, να μην το κάνεις. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σας αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ κέριο, διότι εκεί ο κύριος Γεραπετρίτης τι λέει? Λέει ότι εγώ, επειδή την καυτή πατάτα της προστασίας της διασφάλισης εθνικής κυριαρχίας στο βαθμό που αυτή αποτυπώνεται στα πάρκα, γιατί ξέρετε τα θαλάσσια πάρκα τι είναι κυρία Σαχίνη, είναι μια φανέρωση, μια εκδήλωση εθνικής κυριαρχίας. Συζητάμε για εξορίξεις στην ΑΟΣ, συζητάμε για διερεύνηση του βυθού, όταν στο Αιγαίο μέσα δεν τολμάμε να κάνουμε τα πάρκα όπως θέλουμε. Και τη στιγμή που, προσέξτε, και δεν το λέω αυτό, βγήκε ο Βασίλης Ονέδος, ο οποίος είναι δημοσιογράφος καθημερινής, μάλιστα αυτός πήρε τη συνέντευξη τη χθεσινή στον κύριο Γεραπετρίτη και καλύπτει, σκολούπωσε πάρα πολύ, δηλαδή τον παρουσίασε σχεδόν ως τα ηλεράνδο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλύπτει Υπουργείο Εξωτερικών με εξαιρετικό τρόπο, συνάδελφος, πρέπει να πω. Ναι, ναι. Ναι. Είναι καλλιτέχνης, με την έννοια ότι κάλυψε όλη την ανεπάρκεια του Υπουργού. Βγήκε ο ίδιος και ανέφερε το Σάββατο ότι η Τουρκία, νομίζω υπάρχει και άρθρο στην καθημερινή, ότι η Τουρκία εξετάζει τη δυνατότητα να υπογράψει συγκεκριμένες παραγράφους της Άγκλος, δηλαδή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι, την οποία δεν έχει υπογράψει καθόλου, και θα έρθουμε και σε αυτό αργότερα στη συζήτηση, γιατί υπάρχει άλλο πρόβλημα εκεί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και διερευνά λοιπόν η Τουρκία τη δυνατότητα να υπογράψει παραγράφους και προβλέψεις της Άγκλος που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι η μεν Ελλάδα επικαλείται τα περιβαλλοντικά, τα οποία είναι μια εγκληματική διατύπωση επίσης, να πεις ότι εγώ δηλαδή δεν το κάνω αυτό και για πολιτικούς λόγους. Το κάνω καθαρά για τα πράσινα άλογα, για να μην με πούνε ότι δεν κάνω τίποτα για το climate change, ας πούμε, οι δημοκρατικοί, οι φίλοι τους. Αφενός λοιπόν
η Ελλάδα επικαλείται τα περιβαλλοντικά διαστόματα του κ. Γεραπετρίδη, έτσι δεν ξέρουμε αύριο τι θα πει η Ελλάδα εν γέννη, και αφήνει το πολιτικό σκέλος, τη στιγμή που η Τουρκία πάει να παίξει και αυτή στο περιβαλλοντικό κομμάτι, αλλά ακριβώς για στρατηγικούς γεωπολιτικούς λόγους. Την Τουρκία δεν ενδιαφέρουν τα πράσινα άλογα, την ενδιαφέρει να μπει στο πεδίο, στο παιχνίδι, και σου λέει πας εσύ περιβαλλοντικά. Πάω και εγώ περιβαλλοντικά, αλλά είναι διαφορετικές στοχεύσεις μας. Μάλιστα, εδώ... Εγώ έχω γαλάζια πατρίδα. Έχετε δίκιο. Έχεις κατευνασμό και απόσυρση από τα δικά σου εδάφη, τη δικιά σου θάλασσα. Εδώ προσφάτως υπέγραψε, Τούρκοι επιστήμονες το είπαν, τη Διεθνή Συμφωνία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία του ενάλλιου πλούτου, τα ψάρια δηλαδή, για την οποία υπάρχει και παράγραφος ότι δεν επίπτει σε θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας. Σε λίγο καιρό, για περιβαλλοντικούς λόγους διάσωσης των ψαριών που υπεραλλεύουν οι ίδιοι, θα μας λένε δεν ακουμπάτε στο Αιγαίο. Καταλάβατε. Αυτό γίνεται. Ακριβώς. Μα κύριε Σαχίνη, εδώ πριν από όλα, κανονικά δηλαδή η συζήτηση ξεκινάει από εκεί. Η συζήτηση ξεκινάει από το ότι κανείς πρέπει να ρωτήσει τον κύριο Γεραπετρίτη την εξής απλούστατη ερώτηση και τον κάθε κύριο Γεραπετρίτη. Τον κύριο Παπαϊωάννου, τον διπλωματικό του διευθυντή, την κυρία Μπούρα, τη διευθύντρια του Πρωθυπουργού, την Άννα Μαρία, που φεύγει τώρα και πάει στις Βρυξέλλες, τον επόμενο που θα έρθει, που φαίνεται ότι είναι αξιόλογος άνθρωπος. Έτσι, όλο αυτό το επιτελείο, το οποίο χειρίζεται την κυρία Παπαδοπούλου, οι οποίοι χειρίζονται τα ελληνικά εθνικά θέματα αγνοώντας και λησμονώντας το ότι έχουν φτάσει να είναι μια μειοψηφική κυβέρνηση στην ουσία ενέτει του ελληνικού λαού, γιατί ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για δυνάμεις πολιτικές. Εδώ μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, δηλαδή. Το αίμα των προγόνων μας, που είναι αίμα όλων των Ελλήνων, δεν έχει εκχωρηθεί σε καμιά νέα δημοκρατία, σε κανένα επιμέρους κόμμα, όση πλειοψηφία και να έχει, και σε καμία οικογένεια. Που δεν έχει χύσει μάλιστα και αίμα. Άρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να τους τεθεί το εξής θεμελιώδες αρχικό ερώτημα. Αντιλαμβάνονται, έχουν ξεκάθαρο στο μυαλό τους το ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό έδαφος, ή θεωρούν υποσυνείδητα ότι η Ελλάδα είναι το υπηρετικό κομμάτι της Ελλάδας που έχει κάποια εθνικά εδάφη τόσα όσα τα νησιά και τα υπόλοιπα είναι διαπραγματεύσιμα, γιατί αυτή είναι η θέση της Τουρκίας. Και όταν πας εσύ και λες ότι εγώ θα κάνω οριοθέτηση και έχεις εξισώσει το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας, γιατί μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης επίσης με αμοιβαίο τρόπο για εντάσεις, ένθεν κακήθεν εντάσεις, ώστε να είμαστε δύο παίχτες ή ξέρω εγώ δύο άντρες αντίζηλοι που έχουν μπροστά την ίδια γυναίκα που θέλουν να κλέψουν. Έτσι αντιλαμβάνονται το Αιγαίο. Αμφιβάλλω λοιπόν, και πρέπει να τεθεί το ερώτημα δημοσίως, εάν αυτοί οι άνθρωποι ξεκινούν από την αφετηριακή παραδοχή, που μιλάει και για παραδοχές ο κ. Πετρίτης, ότι το Αιγαίο είναι Ελλάδα. Εάν δέχονται αυτή τη θέση, ότι το Αιγαίο είναι Ελλάδα, τότε κάνουν το παν ώστε η Τουρκία να μην έρθει από τη μέσα πλευρά, δηλαδή από τα δυτικά του κεντρικού Αιγαίου. Εάν δεν παραδέχονται σαφέστατα ότι το Αιγαίο είναι Ελλάδα, όσο Ελλάδα είναι και το Κολωνάκι, τότε βλέπουμε και θα δούμε να συνεχίζονται και όλες αυτές οι συζητήσεις περί οριοθέτησης τη στιγμή που κανείς δεν κάνει καμία ενέργεια, όχι να πάει στα 12, να απαγορέψει και τις παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων στα 6, που είναι 1.700 μέχρι στιγμής φέτος μόνο. Κύριε Παύλο, με ρωτάει πολλοί κόσμος εδώ αν πιστεύετε ότι αυτές είναι προσωπικές πολιτικές του Υπουργού Εξωτερικών ή αν είναι ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο πολύ έξω από την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα και ευχαριστώ όλους τους ακροατές μας που το θέτουν. Απαντά κανείς καταρχήν ρωτώντας πίσω τους ιδίους και την κοινή γνώμη εν γέννη, αν πιστεύει ότι η θέση του κυρίου Γεραπετρίτη μπροστά στις κάμερες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, με τα χαρτόνια, τα ζωγραφισμένα πίσω, με κουμπάκια και εικονικές πλατφόρμες τηλεδιοίκησης και ο ισχυρισμός περί ύπαρξης σταθμού τοπικής τηλεδιοίκησης, ενώ δεν υπήρχε τίποτα, εάν ήταν αληθές ή όχι. Εάν ήταν ψευδές,
τότε προφανώς και οι θέσεις του κύριου Γεραπετρίτη στο βαθμό που δεν αντανακλούν τις πάγιες εθνικές θέσεις των τελευταίων ας πούμε δεκαετιών στα ελληνοτουρκικά είναι θέσεις είτε προερχόμενες από αφέλεια είτε από μια επιπόλαιη φιλοδοξία ή και πολύ σωστά από ξένες παρεμβάσεις. Δεν μπορώ να είμαι κοριός στο προσωπικό κινητό του κ. Γεραπετρίτη για να γνωρίζω ποιοι του τηλεφωνούν και από πού. Έχω κάποιες ενδείξεις, γνωρίζω κάποιους από τους ανθρώπους οι οποίοι εννοώ γνωρίζω ποιοι είναι κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι τον συμβουλεύουν και φυσικά αυτοί οι κάποιοι ή κάποιοι από αυτούς δέχονται και σκέψεις, κατευθύνσεις κτλ. Οι οποίες δεν είναι προερχόμενες από την Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα αυτό σε τι βαθμό είναι καθοριστικό για τη διαμόρφωση της δικής του σκέψης είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά μιας και τίθεται αυτό το ερώτημα θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα γιατί μια βασική επίσης αφετηριακή θέση του κ. Γεραπετρίτη και αυτή η συνέντευξη είναι καταπληκτική κύριε Σαχίνη στο Παύλο το Τζίμα γιατί έβγαλε σαν ποταμό με πίεση, με ορμή όλα τα δομικά προβλήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και τι εννοώ. Ο κ. Γεραπετρίτης και μάλλον δεν ήταν πολύ προετοιμασμένος ή ήταν πολύ χαλαρός με τον Παύλο το Τζίμα αισθάνεται σπίτι του το Sky όπως και όλο αυτό το σύστημα και την πάτησε. Τι θέλω να πω. Όταν λες ότι γιατί το ρώτησε ο δημοσιογράφος και του λέει «Κύριε Γεραπετρίτη, έχουμε 20 χρόνια συζητήσεων». «Ναι», λέει, «64 διερευνητικές, θα ξεκινήσετε από την αρχή, θα συνεχίσετε από τη μέση κτλ». Και εκεί ο κύριος Γεραπετρίτης του είπε ότι «Βλέπετε ότι σε αυτά τα 20 χρόνια δεν έγινε τίποτα, ενώ υπάρχει, λέει, συζήτηση για την οριοθέτηση». Έχει λοιπόν ομολογήσει καταρχήν ότι υπάρχει συζήτηση για την οριοθέτηση. Σωστά το λέτε. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι φέρει εαυτόν, δηλαδή προβάλλει τον εαυτόν του ως ένα τύπου μεσία, αν θέλετε, γεωπολιτικό μεσία, ο οποίος θα έρθει να κάνει τι, να λύσει αυτό που δεν κατάφεραν 20 χρόνια 64 διερευνητικών επαφών, μη σας πω να λύσει και αυτό που δεν κατάφερε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 1821. Αυτό θα έρθει να το λύσει ο κύριος Γεραπετρίτης. Πώς? Κάνοντας το εξής τέχνασμα και σόφισμα. Λέγοντας, αναφερόμενος σε κάποιους άλλους, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι των διερευνητικών επαφών, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι των συζητήσεων περί οριοθέτησης 20 χρόνια τώρα, σαν ο κύριος Γεραπετρίτης να μας ήρθε από τον Άρη χθες. Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν ήτανε. Αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, είστε μεγαλύτερος από μένα και έχετε και πιο καλή μνήμη ενδεχομένως. Περισσότερη μνήμη. Δεν ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου, τον οποίο μάλιστα ο Παπανδρέου κάποια στιγμή τον απέπεμψε. Δεν ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο σημειτικό Πασόκ και κινήτο και είχε θέσεις συμβουλευτικές κτλ. Ποιοι είναι οι άλλοι, κύριε Σαχίνη, στους οποίους αναφέρεται, γιατί εγώ ξέρετε, καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ένας έντεχνος τρόπος, βλακώδης βέβαια, σε όποιον ξένα σκέφτεται, όπου πάει να πει ο Γεραπετρίτης ότι εγώ είμαι το καινούριο. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι το καινούριο, άσχετα αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει το μισό Πασόκ μέσα της αυτή τη στιγμή, σκέρτσος, μέρτσος, ο ένας ο άλλος, και βγαίνει να πει στον ελληνικό λαό, κύριος Γεραπετρίτης, εμπιστευτείτε με να σας λύσω τα ελληνοτουρκικά, γιατί είμαι και ευσυγκίνητος άνθρωπος, έχω και εγώ παιδιά και δεν θέλω να ζήσουν δράματα. Ξαφνικά θυμήθηκε ότι τον ενδιαφέρουν τα παιδιά των Ελλήνων. Στα Τέμπη, βέβαια, τα 57 τα καμένα τα παιδιά. Έτσι, τα οποία η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε να σαμποτάρει την επικείμενη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο βάζοντας εν σπύρο τα ζυχόνια μεταξύ Καριστιανού, ξέρω εγώ, Πλατιά. Εκείνα τα παιδιά τότε για τον κύριο Γεραπετρίτη ήταν σε δεύτερη μοίρα έναντι της προστασίας της κυβέρνησής του που δεν είχε πρόβλημα να βγει ανερυθρίαστα και να ραδιάσει απάνω τα ψεύδι. Επομένως, ας αφήσει ο κύριος Γεραπετρίτης και όλοι όσοι το συμβουλεύουν να λέει αυτές τις ανοησίες, τις στρατηγικές και τα τεχνάσματα μάλλον αυτά, ότι εμείς είμαστε το νέο που θα λύσουμε αυτό που δεν λύσαν οι προηγούμενοι, γιατί και αυτός ο ίδιος και όλο το περιβάλλον είναι ακριβώς τμήμα
αυτού του άκρως προβληματικού, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, συστήματος της ελλαδικής πολιτικής ελίτ, που έχει τελματώσει τα εθνικά θέματα, χειριζόμενο τα μάλλον, ως αν η Ελλάδα να είναι μόνον η Αθήνα. Και ως αν να μην έχουμε ζητήματα στη Θράκη, στο Αιγαίο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στην Κύπρο. Κύπρο, ας τα αφήσουν αυτά. Κύπρο, θα έρθουμε στην Κύπρο. Κοιτάξτε, μου λέει εδώ ο φίλος Ζαχαρίας, καλημέρα λέει στον κύριο Παύλο. Υπάρχει ένα μόνιμο αφήγημα διαχρονικό, δεν είναι τωρινό, σήμερα έχει ενταθεί, περί ηρεμίας, σταθερότητας, ειρήνης, θάλασσας ειρήνης και τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο. Αντιστρέφω το ερώτημα. Ωραία, να μην κάνουμε πόλεμο. Κανείς δεν θέλει πόλεμο, βλέπουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Αλλά εδώ χωρίς πόλεμο, χωρίς να πέσει ντουφεκιά, είμαστε διαρκώς σε άτακτη υποχώρηση. Άρα το τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, τι σημαίνει να τα παραδώσουμε, ρωτάει ο Ζαχαρίας. Η απάντηση είναι ότι όταν ο κύριος Γεραπετρίτης ρωτήθηκε για την Κάσο, κατηγορηματικά διέψευσε την ιαδήποτε υποχώρηση, διεμήνησε για πολλωστή φορά ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, ότι δεν υπήρξε κανένα ζήτημα, ότι λύθηκε η εμπλοκίδια της συνεννοήσεως και των καναλιών αρίστης επικοινωνίας που έχει αναπτύξει με τον ομόλογό του. Πλην όμως δύο στοιχεία, γιατί πλέον υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος πιστεύω είναι χαμηλής διανοητικής ικανότητας στην Ελλάδα, και κάθε στιγμή που πας και του λες κάτι ότι ξέρεις, κοίταξε εδώ τι λάθος έχει γίνει, σε βρίζει, γιατί θεωρεί ότι χτυπάς το κόμμα του. Δύο στοιχεία λοιπόν, και άρα είναι καλό να μιλάμε με στοιχεία, αυτό θέλω να πω. Δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι βγήκε αμέσως λίγες μέρες μετά τα συμβάντα της Κάσου και τις αποκαλύψεις διαφόρων δημοσιογράφων όπως ο Νίκος ο Μελέτης και διάφοροι άλλοι. Βγήκε ο ίδιος ο Χρήστος ο Ροζάκης και έγραψε ένα κείμενο τόσο ζημιογόνο για τον Γιώργο τον Γεραπετρίτη, που μετά τον παρακαλούσανε και μετά από μια εβδομάδα βγήκε και ανασκεύασε. Ποιος ο Ροζάκης, που για όσους γνωρίζουν, ο Ροζάκης είναι ο νέστορας του συστήματος το οποίο υπηρετεί ο κύριος Γεραπετρίτης. Και βγαίνει και τον καταδιάζει ο κύριος Ροζάκης. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι ένας ακαδημαϊκός διεθνούς διαμετρήματος, που Γεραπετρίτης δεν είναι. Είναι, εντάξει, πήρε ένα δακτυλικό στην Οξφόρδη. Αν μιλήσετε με σπουδαίους νομικούς στο εξωτερικό, θα σας πούνε για τους Οξφορδιανούς τις δικές τους απόψεις. Λοιπόν, ο κύριος Ροζάκης όμως, ο οποίος είναι ένας βεληνικός επιστήμονας, μόνο ότι κανείς μπορεί να διαφωνεί για τις θέσεις του, έτσι, βγήκε και τον άδειασε. Και έρχεται, και το δεύτερο στοιχείο ποιο είναι? Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι, και τα έλεγε ο Παντελής ο Σαββίδης, το είχε γράψει χαρακτηριστικά, ότι την δήλωση που είναι θέση στην ουσία του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, ότι στην Κάσο, λέει, καταφέραμε να νικήσουμε δίχως να ιτηθούμε υποχωρώντας. Αυτό ήταν το ρεζουμέ. Ας ψάξουν να βρουν την απευθείας δήλωση, μην μας ζαλίσουν τώρα ότι παραπλανούμε και τους ακροατές μας. Αυτή ήταν η θέση επί της ουσίας του κ. Γεραπετρίτη. Δεν υπήρξε εμπλοκή και δια της μη εμπλοκής και της υποχώρηση τρόπων την δεν μιλάει για λέξη υποχώρηση, ότι φύγαμε δηλαδή από το σημείο, νικήσαμε. Υπήρξε νίκη δηλαδή άνευ αγώνος. Εγώ κύριε Σαχίνη, μετά από αυτά τι θέλετε να σας πω, δηλαδή, τι να απαντήσω στο φίλο του Ζαχαρία εδώ άλλο? Πείτε μου κάτι, νιώθετε με βάση τα δεδομένα που έχετε μπροστά σας, τα επίσημα και τα μη επίσημα, ότι είμαστε κοντά στην ύπαρξη μιας βάσης για συνυποσχετικό παραπομπής των θεμάτων, εμείς λέμε ένα, θα δούμε, στη Χάγη, γιατί θέλω να υπενθυμίσω ότι εφιώς ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Ιανουάριο του 2015, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πριν παραδώσει η απερχόμενη κυβέρνηση στη νέα τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον εν γνώση των δυσκολιών που έρχονται, είχε κάνει μία δήλωση της χώρας σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Αυτό δεν πολύ ακούγεται. Τι εξαιρούμε? Σας ρωτώ λοιπόν, επειδή το κλειδί, για να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος,
είναι τι θα γράψουμε και εμείς και οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν δέχονται το Διεθνές Δικαστήριο, οπότε γι' αυτό χρειάζεται συνυποσχετικό. Το τι θα γράψουμε στο συνυποσχετικό, γιατί με βάση το ό,τι γράψουμε στο συνυποσχετικό θα αποφανθεί το Διεθνές Δικαστήριο, αν φτάναμε στη Χάγη. Δεν θα αποφανθεί γενικώς το δικαστήριο, ελάτε εδώ και θα πάρω μια. Με βάση αυτό που θα γράφουμε εμείς και οι Τούρκοι. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ερώτημα, διότι με φέρνει σε ένα άλλο σημείο το οποίο ήθελα να επισημάνω. Έχετε παρατηρήσει, κύριε Σαχίνη, ότι τους τελευταίους αρκετούς μήνες, για να μην πάω και πιο πίσω, ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, ειδικά τους τελευταίους 3-4 μήνες, όσο αναφέρεται στην διευθέτηση, στην οριοθέτηση με την Τουρκία, επικαλείται γενικώς το διεθνές δίκαιο? Μάλιστα. Και δεν κάνει καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή στην UNCLOS. Και έχετε παρατηρήσει ότι αυτή είναι εναρμονισμένη η ρητορική και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν? Και εντάξει, η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη του Montego Bay, τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, τι να επικληθεί. Η Ελλάδα γιατί έπαψε να επικαλείται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας τούτη τη στιγμή, την τόσο κρίσιμη, που πηγαίνει να διερευνήσει τη δυνατότητα, και φυσικά και εδώ έχουν σημασία οι διατυπώσεις του κ. Γεραπετρίδη, να συζητήσουμε, λέει, για την δυνατότητα οριοθέτησης. Και η Ελλάδα έχει κάνει τι, έχει απεμβολήσει δηλαδή το δίκαιο της θάλασσας το οποίο το έχει υπογράψει από το 1990. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι προφανώς ένα ενδεχόμενο είναι, εφόσον η Ελλάδα δείχνει αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει το σθένος, και αυτό το ομολόγησε ο κύριος Γεραπετρίτης πάλι σε αυτή τη συνέντευξη με τον Τζίμα. Αυτή η συνέντευξη θα πρέπει να είναι μνημείο, είναι μνημειώδες έργο. Το ομολόγησε λέγοντας, αφήνοντας να εννοηθεί μάλλον, ότι θέλουμε τώρα να συζητηθεί και να λυθεί το θέμα, γιατί δεν αντέχουμε τις πιέσεις. Όταν το ρώτησε ο κύριος Τσίπρας γιατί τώρα, το ένα ήταν που είπε διότι έχει η Ελλάδα το μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο, και το άλλο ήταν τριγύρω εκεί στη συζήτηση, ότι δεν αντέχουμε, ας πούμε, τις πιέσεις αυτές. Άλλο. Και άρα πάμε να κάνουμε μια διερεύνηση επίλυσης, που επίσης δεν καταλαβαίνω σε τι θα διαφέρει, κύριε Σαχίνη μου, από τις προηγούμενες 64 διερευνητικές. Όχι μόνο επειδή είπαμε προηγουμένως και επισημάναμε ότι ο κύριος Γεραπετρίδης είναι μέρος αυτού του συστήματος. Δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνω γι' αυτό. Είναι και διότι βλέπω ότι στην ουσία αυτό που προτείνει με μια πιο τεχνική γλώσσα, με μια πιο λεπτομερώς περιγεγραμμένη, θα έλεγα, όπως το αναφέρατε και εσείς στην αρχή, ότι δηλαδή σε πρώτη φάση θα έρθει ο κύριος Φιντάν τον Νοέμβριο στην Αθήνα και θα εξετάσουμε εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο πλαίσιο επί του οποίου σε δεύτερο χρόνο θα κάνουμε την τεχνική συζήτηση, και αν και αυτή προχωρήσει, δηλαδή αναλύει στάδια στην ουσία ο κύριος Ζεραπετρίτης. Λοιπόν, αυτά όλα δεν έχουν αναλυθεί, και δεν έχουν αναλυθεί από πολύ πιο έμπειρους από τον κύριο Γεραπετρίτη, και πολύ, αν θέλετε να σας το πω έτσι, αλεπούδες από τον κύριο Γεραπετρίτη. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ένας άνθρωπος με μια ακαδημαϊκή εμπειρία, εντάξει, και την εμπειρία του χώρου του Πασόκ, ας πούμε, που είναι πολύτιμη σίγουρα, το λέω ειρωνικά βέβαια, και ο άλλος από την άλλη μεριά έχει την εμπειρία του πρώην αρχηγού της ΜΙΤ, έχει την εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι δελφίνος αυτή τη στιγμή του Ερντογάν. Δεν συγκρίνονται τα μεγέθη. Και παρόλα αυτά, σου λέει τι, να τα διερευνήσουμε, να τα συζητήσουμε, και θα κάνει τι δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης? Μάλλον θα βρει κάτι παραπάνω από ό,τι βρήκε ο κύριος Αποστολίδης ο Παύλος, ο πρώην αρχηγός της ΕΕΠ, που ήταν επικεφαλής των τελευταίων κύκλων των διερευνητικών. Και στην ουσία, ενώ λέει θα κάνει κάτι άλλο από τους 64 κύκλους διερευνητικών, έρχεται και λέει ότι θα προσπαθήσει το ίδιο. Εκτός αν, και εδώ είναι η απάντηση στο ερώτημά σας, αυτό που εννοεί ο κύριος Γεραπετρίτης τώρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε φύγει από το επίπεδο των τεχνικών συζητήσεων, τεχνικών ομάδων εργασίας. Εδώ μιλάμε για υπουργικές συναντήσεις.
Εδώ μιλάμε για πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών και μάλιστα στη συνέντευξη μίλησε 2-3 φορές για θα πάρουμε εντολή από τους ηγέτες, θα δώσουμε στους ηγέτες, θα μας δώσουν το πράσινο φως οι ηγέτες, μια ηγετολαγνία φοβερή παρεμπιπτόντως. Αλλά πλην όμως δεν μιλάμε για τεχνικές συζητήσεις. Άρα εγώ τι βλέπω. Δεν αποκλείεται να πούν συμφωνούμε αυτά όπως θα τα συμφωνήσουν. Θυμίζω ο συγχωρεμένος ο πατέρας Μητσοτάκης είχε πει στον Αλέξη Παπαγγελά κάποτε η φαλοκρηπίδα λέει θα μοιραστεί, εμείς θα πάρουμε φυσιολογικά το μεγάλο κομμάτι, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Τώρα τι σημαίνει μεγάλο, τι σημαίνει μικρό, είναι άλλη ιστορία. Άρα λέω, μήπως πάνε σε ένα είδους απευθείας συνεννόησης και μετά, αφού έχει συμφωνηθεί αυτό, πάνε σε οποιοδήποτε διεθνές δικαστήριο και το κάνουν, ξέρετε πώς. Όπως κάνουμε στην Ελλάδα που έχω ακούσει, κάνουν κάποιοι που χρειάζονται μεταφράσεις στα αγγλικά και χρειάζονται επικύρωση και υπάρχουν δικηγόροι που σε επικυρώνουν και τους λένε οι δικηγόροι, φέρε μου το κείμενο, σου βάλω σφραγίδες και χαρτόσημο. Αλλά το κείμενο το έχεις φτιάξει εσύ. Αυτή τη δουλειά θα κάνει και ένα διεθνές δικαστήριο. Μάλιστα. Αυτό βλέπω εγώ ως μία από τις εκδοχές. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε το ρόλο ενός διεθνούς δικαστήριου, γιατί ο πολλής κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει και θα σου πει στο τέλος, παιδιά, έκανε ό,τι μπορούσε η χώρα μας, η πατρίδα μας, αλλά οι δικαστές αποφάνθησαν αλλιώς. Δεν είναι έτσι. Οι δικαστές θα αποφανθούν επί αυτών που εσύ θα έχεις συμφωνήσει με την Τουρκία. Δεν θα αποφανθούν γενικώς. Και αυτό είναι η θετική διάσταση του πράγματος που βλέπετε, κύριε Σαχίνη, με τον καλό λογισμό που λέμε έτσι, για να θυμηθούμε μετά της ελληνικής παραδόσεως. Διότι αν βάλει κανείς στο μυαλό του και το γεγονός ότι η Τουρκία πληρώνει δικαστές και επηρεάζει δικαστές, εντάξει δεν τους πληρώνει ευθέως, αλλά ξέρουμε από το παρελθόν, έχει αμύψει, έχει προσκαλέσει η Τουρκία, έχει προσφέρει δώρα σε μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Δηλαδή η Τουρκία είναι μια δύναμη που λειτουργεί και επηρεάζει σε όλα τα επίπεδα. Ο κύριος Γεραπετρίτης βέβαια εξήγησε ότι έχουμε και εμείς τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή και πώς αιτιολόγησε ότι ξεκινάει, λέει, η θητεία μας ως μη μονίμου μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού, ο οποίος παράγει στρατηγικές. Τώρα, αυτά είναι κούφια λόγια, είναι φλιναφήματα, κύριε Σαχή. Όταν δεν μπορεί στα Βαλκάνια να επιβληθεί στους Αλβανούς και στους Σκοπιανούς. Είναι γελίο να μιλάς για διπλωματικό κεφάλαιο που σου επιτρέπει να πας να κάνεις αυτή τη στιγμή διευθέτηση ΑΟΣ με την Τουρκία και να επικαλείς αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο. Εδώ πας να κάνεις μια φοβερή βουτιά στο κενό. Αυτοκτονική βουτιά στο κενό πας να κάνεις, όχι φοβερή, αυτοκτονική. Άρα, παρόλα αυτά όμως, ένα σενάριο είναι αυτό. Ένα άλλο, ξέρετε ποιο είναι, ότι η Τουρκία θα μας σώσει εντός εισαγωγικών. Γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι Ελλάδας-Τουρκίας. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, είναι, αν έχετε δει την ταινία Κράμερ εναντίον Κράμερ, είναι αυτό. Είναι Ελλάδα εναντίον Ελλάδας. Δηλαδή, είναι η Ελλάδα που πραγματικά αποτελείται από τους ανθρώπους και σε Υπουργεία και μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ακόμη και σε περιβάλλοντα του κυβερνητικού κόμματος. Είναι η Ελλάδα που αξιώνει τα δίκαιά της όντως βάσει του διεθνούς δικαίου. Είναι οι άνθρωποι που φωνάζουν και σου λέει ότι αν δεν πας στα 12 μίλια ή στο μέγιστο της μέσης γραμμής είναι έγκλημα. Και υπάρχουν τρόποι να το κάνεις αυτό, γιατί ανταπαντά το σύστημα και λέει υπάρχει κάζος μπέλι, δεν μπορούμε να κλείσουμε, λέει τους Τούρκους θα ασφικτιούν. Λες και οι Τούρκοι δεν έχουν κλειστά τα Δαρδανέλια και τα στενά του Βοσπόρου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν τρόποι λοιπόν, υπάρχει αυτή η Ελλάδα. Και υπάρχει και η Ελλάδα του κατευνασμού, του βλακώδους, της βλακώδους μειοδοσιολαγνίας, να το πω έτσι, που ταπεινώνει τόσο κατάφορα έναν Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, που τον κάνει να βγαίνει και να λέει στο 2024 ότι αν είναι να περνάνε καλά οι επόμενοι, ξέρω εγώ, με μειωμένη εθνική κυριαρχία, αλλά αν είναι να περνάνε καλά, όπως περνάνε καλά τώρα οι Έλληνες εννοείται, δηλαδή που χάνουν τα σπίτια τους, που δεν έχουν πρώτη κατοικία, που έχει φύγει ένα εκατομμύριο κόσμος και που αυτή η κυβέρνηση μέσα σε 6 χρόνια έχει κάνει μια τρύπα στο νερό για να καταπολεμήσει αυτά τα θέματα. Αν είναι λοιπόν να περνάνε καλά στο μέλλον, ας θυσιαστώ κι εγώ. Ας χαρακτηριστώ και μειοδότης. Είναι τραγικές οι συνθήκες τις οποίες περιγράφουμε.
Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή. Θα επιστρέψουμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχετε ανάψει το ενδιαφέρον στους ακροατές και έχω πολλά μηνύματα. Θα σας προετοιμάζω για πού θα πάμε, κύριε Παύλο. Από ακροατές από το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, όπου στο χωροταξικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως διαμαγείας, κάτι νησίδες και όχι μόνο, εξαφανίζονται. Λοιπόν, κύριε Παύλο, πάμε για την τελευταία στροφή και θέλω πρώτα-πρώτα να απαντήσετε, και δεν είναι σχήμα λόγου, στους ακρίτες του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, γιατί όποιος έχει ταξιδέψει καταλαβαίνει. Τι τους απαντάτε? Τους απαντώ καταρχήν ότι χάρηκα που είδα έναν βουλευτή, νομίζω του ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Από την περιοχή εκεί, από τη Λέσβο, ο οποίος εντόπισε. Ναι, ναι. Και έκανε μια σχετική ερώτηση και ο άνθρωπος το είδε ακριβώς το πρόβλημα και πραγματικά χάρηκα που υπήρξε μια κοινοβουλευτική φωνή που το ανέδειξε. Επίσης τους απαντώ αυτό που είπαμε και πριν στη συζήτηση, ότι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι, οι συμπατριώτες μας εκεί, στην αγαπημένη περιοχή που η Τουρκία υποφθαλμιά, γιατί υπάρχει χώρος διεθνών υδάτων περισσότερος από κάθε άλλη περιοχή του Αιγαίου για αυτούς, εντάξει και σε κάποιες νότιες περιοχές, να πω ότι αυτούς είχα κατά νου, όταν σας έλεγα νωρίτερα, ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί το άλοθη του περιβαλλοντισμού, να το πω έτσι, για να αποκλίνει από την ανάγκη υπεράσπισης της πολιτικής και γεωπολιτικής της γραμμής, και αυτό παραπέμπει και αφορά στην ιστορία με τα πάρκα, και αφετέρου τη στιγμή μάλλον που η Τουρκία το χρησιμοποιεί για τον αντίστροφο ακριβώς σκοπό, τον αντίστροφο σκοπό, δηλαδή επεκτατικά. Ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί νομίζω παλιότερα, ό,τι κάνει η Τουρκία στα ελληνοτουρκικά είναι τμήμα της στρατηγικής της νεοοθωμανικής των αθωρητισμού. Δεν κάνει τίποτε το οποίο δεν είναι ενταγμένο σε μια στρατηγική, εκτός από τα λάθη που κάνουμε όλοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τους λέω ότι εντάξει, αυτό δυστυχώς λίγο αργά, γιατί είχε ανοίξει η διαβούλευση από τις 3 Ιουλίου, πήρε και παράταση. Πλέον οι πιέσεις μπορούν να ασκηθούν μόνο πολιτικές, διότι ας μην ξεχνάμε και αυτοί και εμείς ότι ο υπουργός που το προωθεί, το οποίο είναι ένα έκτρωμα, κύριε Σαχίνη, το έχετε διαβάσει το άρθρο 6 αυτού του νομοσχεδίου, είναι ένα έκτρωμα, διότι στην ουσία απαγορεύει σε όλα τα ελληνικά μικρονήσια που υπάρχουν μια σειρά παραμέτρων, παραδείγματος χάρη τρεις κέρυες παράμετροι είναι ότι που είναι μικρονήσια έκτασης μικρότερης των 300 στρεμμάτων, είτε που ευρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από τα τουρκικά παράλια, περιοχές που μιλάμε τώρα είναι όλες λίγο πολύ έτσι, ή που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 ναυτικών μιλίων από άλλα μεγάλα ελληνικά νησιά. Αυτές λοιπόν οι νησίδες τους στερεί το δικαίωμα αυτό το νομοσχέδιο να αναπτύξουν τουριστική δραστηριότητα. Και κατ' επέκταση, τουριστική δραστηριότητα είναι μορφή ζωής, για να μην πούμε και ανάπτυξη βεβαίως. Άρα κατ' επέκταση τα αφαιρεί και από τη δυνατότητα να προσφέρουν επιπλέον επίρρεια ως. Τώρα τι να πω. Και να κλείσω το σχόλιο σε αυτό το σημείο λέγοντας ότι ο Υπουργός λοιπόν Περιβάλλοντος είναι επί δεκαετίες δεξί χέρι, έχει υπάρξει ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης, της Ντόρας Μπακογιάννη. Και θυμάστε πάρα πολύ καλά τι σας είχε πει η ίδια η Ντόρα Μπακογιάννη στο στούντιο των αντιθέσεων κάποια στιγμή πέρυσι για τις τουρκικές ακρογελιές και τα παράλια. Δένουνε όλα στο παζλ, κύριε Σαχίνη, μνήμη να έχει κανείς και όρεξη να κάτσει να ασχοληθεί να τα συνδέσει. Είναι όλα ένα παζλ. Να μην αφήσουμε από το κάδρο, και το ξέρω δεν το κάνετε εσείς, αλλά να μην το αφήσουμε ούτε σήμερα, την Κύπρο. Πριν πάμε στην Κύπρο, ναι, διότι εδώ υπάρχει επίσης άλλο στραγγέλαφος, η ιστορία της επίσπευσης ή αν θέλετε της παρούσας φάσης επίσπευσης, διότι επίσπευση έχουμε από την διακήρυξη των Αθηνών, άσχετα αν κάποιοι δεν το είδαν τότε και το βλέπουν τώρα. Στην παρούσα φάση της επίσπευσης, η οποία ξεκινάει από τη Νέα Υόρκη, ξεκίνησε με έναν τελείως αιρετικό, να το πω έτσι, τρόπο, με τη, δηλαδή τι, με τον Τούρκο πρόεδρο στο βήμα του ΙΕ, μάλιστα, να λέει ότι εμείς θέλουμε
χοντρικά εννοούσε θέλουμε στην εκμετάλλευση του Αιγαίου, άσχετα αν είπε ότι θέλουμε να οριοθετήσουμε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Διότι ξέρουμε όλες τις θέσεις της Τουρκίας, κύριε Σαχίνη, γι' αυτό το ξέρουμε ότι εννοούσε στην εκμετάλλευση. Δεν βάζουμε λόγια εμείς, δεν κινδυνολογούμε δηλαδή. Απ' τη μία και από την άλλη λέει ότι δύο κράτη στην Κύπρο. Δηλαδή ο Ερντογάν είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο και εμείς αυτό το οποίο κάνουμε, εντάξει ο Πρωθυπουργός απάντησε εκεί ότι θα έπρεπε να απαντήσει διότι θα είχαν τη δουλειά της την άλλη μέρα η σύμβουλός του αν δεν του έγραφε αυτά τα οποία διάβασε. Μην το θεωρούμε δά δηλαδή και τόσο γιατί θυμάμαι βγήκανε κορώνες, τεράστιες κορώνες ας πούμε. Αν μια χώρα δεν έχει συμβούλους που δίνουν στον Πρωθυπουργό ένα κείμενο στοιχειωδό σωστό να απαντήσει από το βήμα του ΙΕ, ας το κλείσουμε το μαγαζί. Δηλαδή μην πια τους λατρεύουμε και τόσο πολύ. Απέντησε λοιπόν εκεί ο Πρωθυπουργός και είπε αυτά που είπε, δηλαδή διζωνική, το οποίο φυσικά είναι τελείως λάθος κατ' εμέ, είναι σχέδιο ανάν με άλλα λόγια, και είπε και ναι έχουμε τη βούληση να συζητήσουμε. Αυτό που θέλω να πω επιπλέον και να προχωρήσουμε μετά και στα της Κύπρου είναι κάτι που πραγματικά το απευθύνω και ως έκκληση σε όλους τους ακροατές και σε όλους τους Έλληνες πολίτες ό,τι μπλουζάκι και να φοράνε μπλε, κόκκινο, πράσινο, ροζ και ό,τι και να ψηφίζουν. Αυτή την κρίσιμη ώρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ελλάδα τα κόμματα είναι δευτερογενείς φορείς παροχής υπηρεσιών. Δεν είναι αυτοί που χαράσουν, δεν είναι αυτά που χαράσουν εθνικές στρατηγικές. Οι άνθρωποι γύρω από τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη είναι άνθρωποι που είτε εμφορούνται από σημειτικές ιδέες στα εθνικά θέματα, είτε έχουν γαλουχηθεί μέσα σε αυτές, είτε άνθρωποι του περιβάλλοντος Παπανδρέου. Δεν έχει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, μακάρι να είχε, η παρούσα Νέα Δημοκρατία συνέπεια με τις αρχές μιας παραδοσιακής Νέας Δημοκρατίας δεξιάς, στο βαθμό που και εκείνη είχε συνέπεια. Άρα μην θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ένας μοναχικός καβαλάρης που σέρνει ένα άλογο γιατί του το χρωστάγανε να το σέρνει και από την άλλη μεριά ένα μέγαρο Μαξίμου το οποίο δεν συμφωνεί κτλ. Όχι, είναι εκφραστές μιας βαθιάς ή εκβαθέων προερχομένης ανάγκης ορισμένων να κλείσουν τα ελληνοτουρκικά με τραγικά ζημιογόνο τρόπο για τον ελληνισμό. Και έτσι πάμε στην Κύπρο τώρα. Mm-hmm. Το είπατε βεβαίως και είναι και λιγάκι κόντρα ο ρόλος θέλω να πω. Δηλαδή πάμε σε τριμερή την ώρα που από βήματος ακριβώς αυτού του ίδιου οργανισμού ο Ερντογάν έχει πει παιδιά δύο χωριστά κράτη τελείωσε το παραμύθι. Ο κύριος Γεραπετρίτης και πάλι έχει πει πολλά στη συνέντευξή του και μας βοηθάει. Μίλησε για την βούληση και την επιθυμία της Φοδρή και την αποφασιστικότητα να διαβούμε τον Ρουβίκονα και να προχωρήσουμε σε πιο οραματικές, έτσι το είπε χαρακτηριστικά, ακόμη πιο οραματικές καταστάσεις. Και μία από τις παραμέτρους που χρησιμοποίησε ο ίδιος για να ενισχύσει την εικόνα αυτή αποφασιστικότητας αλλά και του διπλωματικού κεφαλαίου που έχει τοκίσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ήταν και η αναφορά στην Κύπρο και μάλιστα είπε, σας θυμίζω, ότι ο ίδιος εξέφρασε μεγάλη ικανοποίηση για τη μεγάλη εξέλιξη στο Κυπριακό διότι, και σας λέω verbatim τι είπε, για 15 μήνες έχουμε αναλώσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουμε να φέρουμε στο τραπέζι τη συζήτηση του Τουρκοκυπρίου και να επανεκκινήσουν οι συζητήσεις. Κάτι που πριν από 1,5 χρόνο φαινόταν απολύτως αδύνατο. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη που δεν δημιουργεί κατά ανάγκη συνθήκες αισιοδοξίας ότι θα λυθεί το ζήτημα, όμως που συνιστά μια σοβαρή αναβάθμιση σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Διαβάζοντας αυτά, κύριε Σαχίνη, εγώ καταλαβαίνω δύο πράγματα. Καταλαβαίνω καταρχήν ότι υπάρχει μια χρήση και πάλι μιας ρητορικής προερχόμενης από μια κυβέρνηση η οποία βλέπει ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν υπάρχει εξέλιξη στο ζήτημα διότι η Τουρκία θέλει αυτό που είπε ο Ερντογάν στο ΟΗΕ και άρα όταν η Τουρκία θέλει δύο κράτη
τι εξέλιξη μπορεί να υπάρχει. Άρα είναι αναγκασμένος ο κύριος Γιαναπετρίτης να πει αυτά τα κούφια λόγια σαν διπλωμάτης, και από την άλλη μεριά βλέπω μία αδυναμία, ανικανότητα, αδιαφορία του ελληνικού πολιτικού συστήματος να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, και σε αυτό βέβαια μιλάω για ελληνικό σύστημα, όχι ελλαδικό, είπα ελληνικό, αναφέρομαι και στην Κύπρο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή από τη μία να κλεγόμαστε, να κάνουμε εκδηλώσεις μνήμης για τα 50 χρόνια, και πολύ καλά γίνανε όλα αυτά και μπράβο της Κύπρου που έτσι έκανε μια εκστρατεία όλους αυτούς τους μήνες διεθνοποίησης και προβολής του ζητήματος, αλλά δεν μπορεί να κλεγόμαστε από τη μία μεριά και από την άλλη να μην συντάσσουμε και να μην εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες να θεραπεύουν ή να είναι στην κατεύθυνση θεραπείας του προβλήματος. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να μας τα λένε αυτά οι άνθρωποι που βρίζανε τον Τάστο Παπαδόπουλο γιατί είπε το όχι στο σχέδιο Ανάν. Διότι περί αυτού πρόκειται. Ο κ. Γιαναπετρίτης και η συναυτό, αυτή η πάστα είναι, και όταν λέω πάστα εννοώ, είναι αυτή η συγκεκριμένη ομάδα κοσμοαντίληψης. Άρα η Ελλάδα τούτη τη στιγμή δεν έχει να αντιπροτείνει ουσιωδώς κάτι ριζικό υπέρ του εθνικού συμφέροντος στην Κύπρο, πέραν του φυσικά αυτό που έχει να κάνει είναι να την ενισχύσει στρατιωτικά κτλ. Αλλά όταν έρχεται η ελληνική κυβέρνηση και σου λέει ότι εγώ θέλω να οριοθετήσω υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ με την Τουρκία χωρίς να κάνω 12 μίλια, συγγνώμη, τι παραπάνω θα προσφέρει, τι έχει να προσφέρει στην Κύπρο αυτή η κυβέρνηση? Αυτή η νοοτροπία, να μην θεωρηθεί κομματική κριτική, δεν κάνω κομματική κριτική. Αυτή η πολιτική αντίληψη, αυτή η αντίληψη εξωτερικής πολιτικής που είναι η απίσχναση των ανατολικότερων σημείων, έτσι, με κεφαλαίο σίγμα ελληνισμού. Υπάρχει μια απίσχναση, δηλαδή υπάρχει μια σταδιακή, αργόσυρτη απώλεια, υπόκληση, η οποία οδηγεί και σε επαναχώρηση. Και ξέρετε, οι σημειολογίες των εκφράσεων μερικές φορές είναι χαρακτηριστικές. Δηλαδή η γλώσσα του σώματος ενός ανθρώπου δίνει και το στίγμα του ανθρώπου. Και η γλώσσα του σώματος του κ. Γιαναπετρίτη ήταν δύο υποκλήσεις των Ερντογάν στην πιο κρίσιμη στιγμή. Άρα εγώ δεν ελπίζω πολλά σε αυτή τη φάση σε επίπεδο λύσης. Καλά, εντάξει, και ποιας λύσης, γιατί λύση για τη λύση. Και ποιας λύσης, ακριβώς. Κύριε Παύλο, αν σας ρωτήσει, που σας ρωτάνε και οι απλοί ακροατές, κατά τη γνώμη σας, τι έχει τροχιοδρομηθεί αυτή τη στιγμή, αν θέλετε συνοπτικά, τι κατά τη γνώμη σας, πού οδηγούμαστε? Καταρχήν, εδώ θα πρέπει να δούμε τα πράγματα και στην ευρύτερη διάστασή τους. Δηλαδή, σωστά είπε ο κύριος Γιαναπετρίτης, γιατί εντάξει, κανείς άνθρωπος δεν λέει μόνο λάθη. Δηλαδή, σωστά είπε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η επέτειος ενός έτους από τα γεγονότα τα οποία στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, σήμαναν την απαρχή για την απίσχναση της Γάζας, για την ισοπαίδωση μιας τεράστιας περιοχής και το θάνατο πάνω από 50.000 ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Είμαστε λοιπόν σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το Ιράν φαίνεται ότι κάνει δοκιμές πυρηνικές και ίσως ήταν και ένας από τους λόγους που το Ισραήλ ανέβαλε τουλάχιστον για χθες την επίθεση. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν εικονικό ή αν χρειάζονται περαιτέρω χρόνο προετοιμασίας. Η Ρωσία στην Ουκρανία παίρνει αυτό το οποίο εξ αρχής είχε στοχεύσει, με την έννοια ότι αφού δεν θέλετε να κάνουμε ειρηνικά τη διευθέτηση, έστω και αν καταστρατηγήθηκαν τα Μίνσκ 1 και 2 και να δημιουργηθεί ένα buffer zone, θα σας το επιβάλλουμε δια της ισχύως μας. Και φυσικά δεν παίζει κανείς με την ρωσική αρκούδα, γι' αυτό και οι Ουκρανοί σβήνουν σιγά σιγά. Νομίζω αυτό το βλέπουν και όλοι, και όποιος βγει, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί τέτοιοι ανόητοι, κύριε Σαχίν, έχω βαρεθεί να τους διαβάζω, και μας πει ότι είστε ρωσόφιλοι, είστε αυτοί, θα τους απαντήσουμε λέγοντας ότι δεν περίμενε πάνω από 5-24 ώρα ο Γιεν Στόλτεμπεργκ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, γιατί εγώ διαβάζω και την νορβηγική δισογραφία,
Λοιπόν, δεν περίμενε πάνω από 5-24 ώρα, αφότου συνταξιοδοτήθηκε ως Γενικός Γραμματέας, για να βγει και να πει ότι η ιστορία στη Ρωσία, στην Ουκρανία, με συγχωρείτε, θα τελειώσει με περίπου απώλεια, παραχώρηση, βασιστούσε απώλεια ενός 10% του εδάφους, τους Ρώσους. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, όταν ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ το ομολογεί αυτό και το ξέρει, μην μας λένε εμάς Ρωσόφιλους επειδή το επισημαίνουμε. Έτσι. Πάμε παραπέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εδώ υπάρχει μια κρίσιμη καμπή, ή μάλλον ίσως έχουμε ήδη περάσει την κρίσιμη καμπή, που φαίνεται ότι ο Τραμπ τρόπον την να φαίνεται να διασφαλίζει ότι θα εκλεγεί. Ήταν και αυτή η δεύτερη ψιλοαπόπειρα δολοφονίας που έτσι έριξε επιπλέον βάρος από την πλευρά του, αλλά και οι διάφορες νοησίες των τελευταίων εβδομάδων προεκλογικές, σε σημείο που πλέον και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ήταν φετιχιστικά δημοκρατική, οι προσανατολισμένοι στους δημοκρατικούς, πλέον αρχίζει τα ανοίγματα. Δηλαδή, προχθές την Παρασκευή το βράδυ, ένα παράδειγμα να σας πω, ο Νίκος Δένδιας, ενώ επρόκειτο μετά από το street party της Νέας Δημοκρατίας να πάει σε κάποιο άλλο πάρτι στην Αθήνα, τους πήρε μισή ώρα πριν αρχίσει η γιορτή στη Γύλης και τους το ακύρωσε, γιατί του είχε ζητήσει ο Πρωθυπουργός να κατέβει μαζί του επηγόντως ώστε να είναι το πρωί στα Χανιά, που συναντήθηκε με ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, οι οποίοι εν συνεχεία συνέχισαν για Κύπρο λίγες ώρες αργότερα. Φαίνεται λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό το ενδεχόμενο η επόμενη κυβέρνηση στις ΗΠΑ να είναι ο Τραμπ, και αυτό θα σηματοδοτήσει μια σειρά εξελίξεων, δηλαδή και στην Ουκρανία τα πράγματα και στα ελληνοτουρκικά. Τώρα, υπάρχει το ενδεχόμενο, και το λέω αυτό και πάλι με τον καλό λογισμό, και να ξεκαθαρίσω επί τη ευκαιρία, γιατί δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν, ότι όταν κάνω αυτή την κριτική στον κύριο Γεραπετρίτη, δεν την κάνω ως άνθρωπο σε άνθρωπο, την κάνω ως πολίτης σε έναν υπεύθυνο που έχει τοποθετηθεί σε μια θέση που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Και δεν την κάνει σωστά τη δουλειά του για πάρα πολλούς λόγους. Άρα, κλείνοντας αυτή την παρένθεση, ενδεχομένως λοιπόν το σύστημα το ελληνικό το πολιτικό, το ελλαδικό το πολιτικό, στο βαθμό που λειτουργεί καλοπροαίρετα και προς όφελος, με γνώμονα το όφελος, το εθνικό συμφέρον, να σκέφτεται ότι εάν βγει τελικώς ο Τραμπ, ο οποίος υποτίθεται έχει επιδείξει κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Ερντογάν στο παρελθόν, αυτό να έχει κάποιες συνέπειες δευτερογενείς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μετά να σφίξουν και ακόμη περισσότερο τα γάλατα. Διότι, αυτό γιατί το λέω, διότι αν πάτε στην συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη και πάλι, είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι δηλαδή ο ίδιος λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια συζητήσεις δεν οδηγήσαν πουθενά και ότι τα πράγματα γίνονται διαρκώς και πιο δύσκολα και ότι οι πιέσεις αυξάνονται. Βέβαια, θα μου πείτε, και τι είμαστε εμείς τώρα, δηλαδή είμαστε επειδή μας πιέζουν οι Τούρκοι πάμε να τους δώσουμε, δηλαδή επειδή έχεις έναν γείτονα ο οποίος θέλει να σου υφαρπάξει το οικόπεδο, αντί εσύ να πάει να χτίσεις τη μάντρα σου και να βάλεις και την περίφραξη και την κάμερα, πας να συζητήσεις για να του δώσεις κάτι από αυτά που σου ζητάει. Προσέξτε, κάτι από αυτά που σου ζητάει, γιατί νομίζω θα ησυχάσεις. Και μιας και κάνω και αυτή την παρέκβαση να την ολοκληρώσω λέγοντας και το εξής, ότι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που ο κύριος Γεραπετρίτης θα πρέπει να το απαντήσει δημοσίως είναι το εξής. Πώς απαντάει η Ελλάδα στον τουρκικό μαξιμαλισμό σε επίπεδο διαπραγμάτευσης? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν έχεις απέναντί σου κάποιον ο οποίος σου έρχεται με 10 για να σου πάρει τα 3, τα 5, τα 2 κρίσιμα, και εσύ προσέρχεσαι απέναντι σε αυτόν που σου ζητάει 10 με 0, κυριολεκτικά με 0, δεν θα σου πάρει μόνο τα 3 που θέλει. Θα σου πάρει και 2 από αυτά που εσύ δεν του διεκδικείς, θα σου πάρει 5. Η Ελλάδα δηλαδή προσέρχεται μινιμαλιστικά, με μια ιτοπάθεια και φοβικότητα, δίχως να καταγγέλει την Τουρκία. Έχετε δει εσείς ποτέ να καταγγέλει? Εντάξει, την καταγγέλει για το Κυπριακό και λέει κατοχή κτλ. Αλλά επί του πεδίου την καταγγέλει? Έχει πάει ποτέ ο κύριος Γεραπετρίτης στη Θράκη να δει πως παίζει η Άγκυρα το παιχνίδι της?
Έχει πάει στα νησιά, έχει μιλήσει με τους νησιώτες, τους έχει ακούσει, γιατί μας είπε προχθές ότι στο μεταναστευτικό υπάρχει μια πάρα πολύ, λέει, καλή συνεργασία. Εντάξει, κάποιες ατέλειες, αλλά έχουν μειωθεί πολλοί ήρωες. Κολοκύθια του μπανα, 40% αύξηση έχουμε. Άρα, πώς τα λέει όλα αυτά από το γραφείο του στην Βασιλή Σοφίας με τα μανικετόκουμπα και τα χαλιά? Εντάξει, ξέρουμε όλοι να τα πούμε αυτά. Ας πάει να ακούσει, να φουγκραστεί την Ελλάδα στα σημεία τα οποία επικαλείται, να δει αν ο λόγος του ανταποκρίνεται στην πράξη. Άρα λοιπόν, όταν εσύ δεν έχεις ατζέντα διεκδικήσεων έναντι του διεκδικητή σου, τότε πώς τολμάς να επικαλείσαι ισοκυρία έναντι των μερών? Γιατί αυτό λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Υπάρχουν μεταξύ μας εντάσεις. Δηλαδή έχει εξισώσει, έχει κάνει αυτό που σας είπα πριν, και δεν το έχει κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης. Του το έχουνε. Έχει γαλουχηθεί με αυτό το πράγμα, επειδή ακριβώς έχει προέλθει από ένα τέτοιο χώρο και έχει λειτουργήσει σε ένα τέτοιο χώρο για πάνω από 20 χρόνια. Έχει λοιπόν γαλουχηθεί με αυτό το πράγμα και το χρησιμοποιεί ως τρόπο προσέγγισης των ζητημάτων. Και επειδή έχει μια αστική ευγένεια ο ίδιος και φέρεται ευγενός και χαμηλοφόνος και έτσι μεταδίδει κάποιο είδους ηρεμία, νομίζει ότι αυτό το πράγμα θα παράγει γεωπολιτικό κέρδος και όφελος για την Ελλάδα. Μόνο ζημία θα παράγει και καταστροφή. Κλείνω λοιπόν αυτό και έρχομαι παραπίσω και λέω, όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια γενική αστάθεια, εύλογο είναι κάποιοι να πούν ότι ας προλάβουμε να τα δρομολογήσουμε τώρα και να αξιοποιήσουμε ένα θετικό κλίμα, διότι δεν ξέρουμε αύριο με τον Τραμπ τι θα γίνει. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε πως επικίνδυνο είναι, έτσι. Δηλαδή όταν υποτίθεται από τη μία μεριά, και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και του κ. Γεραπετρίτη, που είναι η αντίφαση. Οι αντιφάσεις τις οποίες περιπίπτει είναι αμέτρητες. Δηλαδή όταν επικαλείσαι διεθνές αντίκτυπο, διπλωματικό κεφάλαιο, ισχυρή, ξέρω εγώ, Ελλάδα, πυλώνα σταθερότητας, μη μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κτλ. Με τεράστια επιρροή. Και ταυτόχρονα ομολογείς ότι επήγεσαι και πρέπει να το κάνεις τώρα, διότι οι συνθήκες, γνωρίζοντας πόσο χάλια γίνονται από το παρελθόν μέχρι τώρα, θα είναι χειρότερες αύριο, και ότι ομολογώντας ταυτόχρονα ότι δεν αντέχεις περισσότερη πίεση, καταλαβαίνετε την αντίφαση, δεν θέλει κάτι άλλο. Είναι αντίφαση, είναι τρικυμίαν κρανίο αυτό το πράγμα. Κύριε Παύλο, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω, κλείνοντας. Συγγνώμη που μονολόγησα. Όχι, 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 έτσι, αλλά ήταν τόσα πολλά. Όχι. Το όφελος είναι ο μιλητής, δεν είναι ο έχων το μικρόφωνο στο στούντιο. Κοιτάξτε, θέλω να κλείσουμε και θέλω να το πω αυτό. Το οποίο δεν έχει κανένα ίχνος οτιδήποτε άλλο. Μου άρεσε όμως μια πρωτοβουλία που ανακοινώσατε στο Twitter. Καλέσατε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσα στις τόσες αναρτήσεις που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Καλέσατε με πολύ ευγενικό τρόπο να αρχίσουν οι αναρτήσεις από τις ομορφιές πατρίδας μας στο Αιγαίο. Νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, Ύφαλοι. Έχει πολλά όμορφα μέρη, χιλιάδες νησάκια, νησίδες και βραχονησίδες αυτός ο τόπος, όπως το έχει πει και ο Ρίτσος και ο Σεφέρης και ο Ελίτης και ο Καζαντζάκης. Και είπατε ότι δαπανίστε και 10 δεύτερα να γεμίσουμε στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλές οι τουριστικές καμπάνιες του γείτονα με το Turk Aegean, αλλά διάολο, ο καθένας μία ανάρτηση να ανέβαζε με ό,τι κρίνει αυτός ως όμορφο. Από το βορρά ως τον νότο του Αιγαίου θα είχε τη δική του σημασία. Θα ήταν ένα συμβολικό έστω μήνυμα. Έτσι όπως το λέτε, είναι, κύριε Σαχίνη, και πραγματικά αν γίνει αυτό έχει και ένα αποτύπωμα. Όπως και έκανα και κάτι άλλο, αγόρασα 3 εισιτήρια για την συναυλία αυτή στο Καλλιμάρμαρο για τα θύματα των Τεμπών. Εγώ δεν θα πάω φυσικά τόσο, δεν μπορώ να κατέβω γι' αυτό, αλλά το έκανα για να ζητήσω, θα τα χαρίσω σε όποιον μου στείλει, μου φτιάξει ένα βιντεάκι 2,5-3 λεπτά, το οποίο θα αποτυπώνει τα τελευταία 3 χρόνια όλες τις δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της εξωτερικής πολιτικής που δείχνουν το πρόβλημα στα ελληνοτουρκικά από δική μας πλευράς. Διότι τούτη την κρίσιμη στιγμή, κύριε Σαχίνη, και κλείνω με αυτό, δεν αρκεί άνθρωποι μεμονωμένα ατομικά και πάρα πολύ ικανοί που υπάρχουν πολλοί να βγαίνουμε, και διότι απέναντί μας υπάρχει μια λερναία ύδρα, και εάν δεν υπάρξει ένας συνασπισμός
φωνών ως ομοβροντία η οποία θα αναπληρώσει το υπαρξιακό κενό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και την υπαρξιακή αδυναμία της έλλειψης ραχοκοκαλιάς της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας που δεν γνωρίζει ελληνισμό. Επιτρέψτε μου που το λέω τόσο κατηγορηματικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ελληνισμό. Αν λοιπόν αυτό το κενό δεν αναπληρωθεί από την ελληνική κοινή γνώμη, η οποία είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, τότε φοβάμαι ότι θα διέλθουμε, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, στο Ρουβίκονα με πολύ τραγικές συνέπειες. Παναγιώτης Παύλος, τον ευχαριστώ για αυτήν την εκτεταμένη συζήτηση σήμερα, πρωί Δευτέρας, 7 Οκτωβρίου. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Παύλο, από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από το Όσλο. Χαίρετε. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλημέρα σε όλες και όλους.